Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα ακόμα ιδιαίτερο ενσωματωμένο σύστημα που συνδέεται με το Βολτέρο. Θα μου πει κάποιος, τι είναι ο Βολτέρος, ίσως, μπορεί να μην το ξέρετε. Ο Βολτέρος, φιλόσοφος του 18ου αιώνα, όπου άσκησε δρυμαία κριτική στις φιλοσοφικές τάσεις της εποχής σχετικά με το τι είναι το σχετικά με το Θεό και πώς άλλοι φιλόσοφοι έλεγαν ότι υπάρχει κάποιο θέμα ανάμεσα στο Θεό και που επιτρέπει το κακό και το καλό ταυτόχρονα και ούτω καθεξής. Θα μου πει κάποιος τι σχέση έχουν τα ενσωματωμένα συστήματα. Ας δούμε λοιπόν. Ξεκινάω με αυτήν εδώ την εικόνα. Βλέπετε όλοι αυτή τη στιγμή ένα ενσωματωμένο σύστημα. Ένα ενσωματωμένο σύστημα που διαπιστώνουμε είναι ένας ρομποτικός βραχίωνας και είναι ένας κήπος. Αυτό μάλιστα το ρομποτικό σύστημα επιτρέπει σύνδεση επισκεπτών από το διαδίκτυο προκειμένου οποιοδήποτε να γίνει ένας κυπουρός, δηλαδή επιτρέπει μέσω κατάλληλης ισοσελίδας την επικοινωνία από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου από κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με την κυπουρική και δεν μπορεί, μέσω αυτού του συστήματος του επιτρέπεται, του δίνεται αυτή η δυνατότητα να γίνει. Αυτό το σύστημα τώρα σίγουρα δεν θα σας φαίνεται παράξενο. Τόσα θέματα που έχουμε αναπτύξει για ενσωματωμένα συστήματα, πιστεύω και εσείς μπορείτε να καταλάβετε τις τεχνολογίες που υπάρχουν σε αυτό το σύστημα. Ένα ρομποτικό βραχίωνα, για παράδειγμα ένα Raspberry, ίσως κάποιο Arduino, επικοινωνία με ένα website, σε κάποιο cloud, ένα virtual server, για παράδειγμα, μια κατάλληλη σελίδα, PHP, MySQL, θέματα που θα τα δούμε και στο εργαστήριο με το cloud που συνδέεται με το website. Άρα, τεχνολογίες που αυτή τη στιγμή μας φαίνονται εύκολες ή τουλάχιστον ξέρουμε πώς να τις δομήσουμε. Αν σας έλεγα αυτό όμως το ενσωματωμένο σύστημα, ότι δεν δημιουργήθηκε στην εποχή που βρισκόμαστε, αλλά πριν από πολλά χρόνια, για παράδειγμα, όχι πριν από 10 χρόνια, ούτε πριν από 20 χρόνια, πριν από 25 χρόνια. Αυτό το ενσωματωμένο σύστημα δημιουργήθηκε το 1995. Αν σκεφτείτε τι κάνατε εσείς το 1995, και εγώ ακόμα τότε βρισκόμουν στο Πολυτεχνείο, δεν είχα καν ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Και όμως κάποιοι επιστήμονες, κάποιοι μηχανικοί, και όχι μόνο μηχανικοί, αλλά και κάποιοι που ήθελαν να δώσουν μια φιλοσοφική διάσταση σε όλο το ζήτημα, δημιούργησαν αυτό εδώ πέρα το ενσωματωμένο σύστημα. Ας δούμε λοιπόν ένα άρθρο σχετικά με αυτό που είναι το Telegarden, ο τηλεκήπος. Έτσι λοιπόν, είναι ο τηλεκήπος. Ο τηλεκήπος, όπου δημιουργήθηκε το 1995 στην Αυστρία, σε ένα μουσείο. Αρκετοί επιστήμονες και βέβαια και καλλιτέχνες και το καθεξής. Και όπως λέει εδώ πέρα η πρόταση αυτών των συγγραφέων, η Paul Cultiver Notre Jardin. Τέλος πάντων είναι γαλλικά αυτά, δεν γνωρίζω γαλλικά, αλλά αυτό που σημαίνει στα αγγλικά είναι «We must cultivate our garden». Πρέπει να φροντίζουμε τον κήπο μας. Είναι φράση του Βολτέρου από το βιβλίο «Κάνδι», ο Αγαθούλης. Σε αυτό το βιβλίο, στο Κάντι, υπάρχει ένας χαρακτήρας που ονομάζεται Αγαθούλης, όπου περνάει από διάφορες περιπέτειες, που όμως συνδέονται με τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής. Βρίσκει κάποιους φιλοσόφους, πηγαίνει, για παράδειγμα, σε διάφορες χώρες και γίνεται κριτική για τις τάσεις της εποχής. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή γνωρίζει έναν Αφρικανό όπου είχε υποστεί τα πάνδυνα από την Εκκλησία. Οπότε ο Βολτέρος μέσω αυτού του χαρακτήρα κάνει κριτική
στα φιλοσοφικά τεκτενόμενα εκείνης εποχής. Και έτσι λοιπόν η πρότασή του γίνεται ο ημασθέν του αρώνα θέας. Πρέπει να κοιτάμε τα δικά μας θέματα. Βέβαια δεν τίθεται από μία άποψη ατομικιστική να κοιτάμε μόνο τα δικά μας θέματα, αλλά είναι κριτική στη φιλοσοφικά ρεύματα του 18ου αιώνα, όπως έγραψα, για τη θεοδικία. Η θεοδικία είναι η συνύπραξη του κακού με την παναγαθότητα και παντοδονημία του Θεού. Δηλαδή υπήρξαν φιλόσοφοι που συζητούσαν σχετικά γιατί να υπάρχει κακό και καλό ταυτόχρονα στον κόσμο, γιατί απ' την άλλη να υποφέρουν τόσο πολύ και απ' την άλλη κάποιοι, τέλος πάντων, να βρίσκονται σε μια διαφορετική κατάσταση και ούτω καθεξής. Και ο Βολτέρος είπε, εδώ έχουμε δικά μας προβλήματα να ασχοληθούμε, τι ασχολείσαι τώρα με τον Θεό και τι κάνει, τι δεν κάνει κτλ. Πρέπει να βελτιωθούμε εμείς ως άνθρωποι, ως κοινωνία, και όχι να ασχολούμαστε με φιλοσοφίες, ίσως να λέγαμε αμπελοφιλοσοφίες για το τι είναι ο Θεός και τι πρέπει να κάνει και το καθεξής. Εδώ λοιπόν αυτή ήταν μια φράση που συνδέεται όμως και με το τηλεκήπο. Πρέπει να κοιτάμε τον κήπο μας. Και πώς μπορούμε να το κοιτάμε? Με τεχνολογία, με ένα ενσωματωμένο σύστημα. Έτσι λοιπόν, ο τηλεκήπος, όπως αναγράφει το άρθρο, ήταν μια κατάσταση, γιατί πια δεν υπάρχει. Το 2004 σταμάτησε να υπάρχει, ύστερα από πολλά χρόνια λειτουργίας, όπου επέτρεπε από το διαδίκτυο, φανταστείτε, το 1995, το διαδίκτυο ήταν στα σπάργανά του. Εγώ θυμάμαι, η πρώτη μου επαφή με το διαδίκτυο ήταν το 1994, όπου στην αίθουσα υπολογιστών του Πανεπιστημίου μπορούσαμε και είχαμε τερματικό σύνδεση με ένα πρόγραμμα links για να βλέπουμε ιστοσελίδες καθαρά κειμένου. Ίσως βλέπετε και το τερματικό που ανοίγω κατά διαστήματα στα μαθήματα, αλλά εκείνη την εποχή ήταν μόνο κείμενο και μετά από ένα χρόνο, το 1995, είχαμε ως πανεπιστήμιο, όταν βρισκόμουν, αγοράσει έναν υπολογιστή που είχε έγχρωμη οθόνη και εκτελούσε το Netscape Navigator, ένα browser εκείνης εποχής, όπου μπορούσαμε και επισκεφτόμασταν τις πρώτες σελίδες με εικόνα. Βέβαια, δεν είχα επισκεφτεί αυτή τη σελίδα, γιατί δεν την γνώριζα, δεν υπήρχε τότε Google. Η μηχανή αναζήτησης περιορίζονταν στο Yahoo ή Alta Vista ή τέλος πάντων site άλλης εποχής, όπου δεν είχαν τόσο μεγάλο κατάλογο από σελίδες. Μπορούσε λοιπόν ο καθένας να το επισκεφτεί και να αναπτύξει, να φροντίσει τον κήπο. Και μάλιστα αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Southern California, της Καλιφόρνιας. 9.000 άτομα μπόρεσαν και συνδέθηκαν και βοήθησαν στην ανάπτυξη του κήπου. Το μετακίνησαν μετά στην Αυστρία, δηλαδή από την Καλιφόρνια, το μηχανική της Καλιφόρνια. Π.χ. Silicon Valley, κάτι μας λέει αυτό, ότι υπάρχει η τεχνογνωσία σε εκείνη την περιοχή. Και ύστερα από πολλά χρόνια, ύστερα από 9 χρόνια, σταμάτησε τη λειτουργία του. Και είχαν υποθεί διάφορες φράσεις, όλα ήταν θετικά τα σχόλια, όπως σε περιοδικά. Εδώ υπάρχει μια κριτική σχετικά με ότι ήταν υπερμηχανική, δηλαδή το over-engineer σημαίνει ότι έβαλα πολύ παραπάνω τεχνολογία από ό,τι θα πετούσε αυτό το project, αλλά βοηθάει, όπως έκανα τη μετάφραση, σε μια εκλεπτισμένη περισυλλογή και τεκτηνά αγαθά της φύσης. Δηλαδή δένει την τεχνολογία με τη φύση. Θα σκεφτείτε το 1995, το διαδίκτυο, το Internet of Things, τα embedded, δεν υπήρχαν με την έννοια που τα συναντάμε σήμερα. Ήταν κάτι αρκετά εξειδικευμένο. Ας πούμε, σας είχα δείξει για ενσωματωμένο σύστημα για διπυρωτικούς πυράβλους. Ήταν μόνο σε κάποιες κλισέ markets, μπορούμε να πούμε, όπου ο περισσότερος κόσμος ασφαλώς δεν τα γνώριζε. Και αυτό επέτρεπε κάποιον να έρθει κοντά στη φύση. Βέβαια, μέσω της τεχνολογίας, γιατί θα μπορούσε κάποιος να βγει και στο δάσος να πάει στη φύση, αλλά εδώ συνέδεε την τεχνολογία και με τη φύση και περνούσε ένα μήνυμα της συνύπαρξης και της συμβίωσης της τεχνολογίας με τη φύση. Έτσι λοιπόν, αναφέρει κάποιος άλλος συγγραφέας ότι επέτρεπε
το συγκερασμό διαφορετικών ατόμων, πολιτισμών κτλ. Από όλα τα μέρη του διαδικτύου εκείνης της εποχής σε μια εικονική κοινότητα, σε έναν εικονικό χώρο, virtual space, στη σελίδα αυτή του ρομπότ. Έτσι, επίσης, κάποιος είπε ότι παρουσιάζεται σαν μια μορφή zen για την κατανόηση της φύσης και της ανάπτυξης. Ξέρετε, το zen είναι η σύνδεση της ζωής μας με τη φύση. Γι' αυτό, ας πούμε, π.χ. αναφέρουμε zen και νερά, ότι βοηθάνε το να έχεις τερχόμενο νερό μέσα στο σπίτι είναι θετικό zen, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτό βέβαια είναι στη φιλοσοφία. Πάντως, το να βρισκόμαστε κοντά στη φύση έχει και θετικές επιδράσεις και στην υγεία μας, όπως έχουμε δει από γιατρούς που το έχουν αναφέρει, και δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε πολύ από τη φύση. Είμαστε βέβαια μηχανική τεχνολογία, να αναπτύσσουμε ρομπότες, σωματοβιβαστικά συστήματα, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και τη φύση. Λοιπόν, αυτό είναι από τη σελίδα του Telegram και μάλιστα δημοσίευσαν και διάφορα paper, δημοσίευσεις σχετικά με το ρομπότ, για παράδειγμα μια τέτοια δημοσίευση όπου κοίταξαν την επικοινωνία και τα μηνύματα που έστελνε ο ένας εικονικός τυπουρός των άλλων και σχετικά με το user experience, UX. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε καν η έννοια του UX, του UX δηλαδή του user interface και του user experience, έννοιες που συναντάμε τα τελευταία 5-10 χρόνια. Και πριν από 25 χρόνια δεν υπήρχε η έννοια του user interface και ήταν κάτι αρκετά πρωτόγνωρο. Σε αυτό λοιπόν το paper κάνουν συγκρίσεις, για παράδειγμα, τι σχέση έχει ο εικονικός κυπουρός, είπαμε, είχε χιλιάδες εικονικούς κυπουρούς, με τη φύση, πώς είδε το user experience και το καθεξής, έκαναν κάποια ανάλυση, θετικά τα σχόλια, δημοσιεύσεις σχετικά με τον εικονικό κήπο, δηλαδή κάποιος μπορούσε να πει, παρατηρώ σε μια πλευρά του κήπου ότι υπάρχει υποανάπτυξη. Κάποιος να το φροντίσει λίγο περισσότερο, ας πούμε, δηλαδή τέτοια post. Και ήταν ένα ενδιαφέρον, λοιπόν, paper. Αυτό, λοιπόν, ήταν ο εικονικός κήπος και γιατί όχι να κάνουμε και εμείς έναν εικονικό κήπο. Δηλαδή, ως project το θέτω, επειδή ακόμα δεν έχω λάβει πολλές προτάσεις για project, για την ώρα, δηλαδή, μόνο με δύο άτομα έχω μιλήσει από εσάς. Αν θέλετε πάντως να κάνετε ένα project και ένας ρομποτικός τηλεκήπος είναι μέσα σε project που εμείς πια μπορούμε να το κάνουμε. Δεν χρειαζόμαστε μια ομάδα από 10 μηχανικούς να το κάνουμε. Οι γνώσεις που έχουμε και η τεχνογνωσία και οι τεχνολογίες μας επιτρέπουν ακόμα και μια ολιγομελή ομάδα, ακόμα και από δύο άτομα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα σκεφτείτε το, αν θέλετε, να το συζητήσουμε. Και επίσης, μια που μιλάμε για project, ένα άλλο project αφορά Arduino, Raspberry, μεγάλα κουμπιά που είναι RGB και ανάβουν σε διάφορα χρώματα και θέλουμε να... και η πρόταση είναι να μπορούμε να μετράμε από τη στιγμή που ανάβει ένα κουμπί, όταν το πατήσουμε, πόσο χρόνο έχει συμβεί μέχρι την απόκριση και βέβαια αυτό θέλει κάποιο GUI, μια ιστοσελίδα που να ρυθμίζει κατάλληλα το Arduino. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα project, αν θελήσει κανείς. Σας δίνω κατά διαστήματα ιδέες για project για να μπορείς να τις δουλεύετε. Και συνεχίζουμε στα δικά μας και συγκεκριμένα με την VHDL. Για να θυμηθούμε λίγο, VHDL. Τι είναι μια γλώσσα περιγραφής υλικού. Και είχαμε πει στη VHDL ότι έχουμε δύο βασικά κομμάτια. Το ένα είναι ο ορισμός του entity, αυτό εδώ πέρα, όπου στον ορισμό του entity δίνουμε το όνομα, οι στήρες, είσοδο και έξοδο, και το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της αρχιτεκτονικής, που μπορεί να έχουμε πολλές αρχιτεκτονικές για το συγκεκριμένο entity.
Και βλέπετε εδώ ότι ορίζουμε ένα architecture που είναι η λειτουργία. Δηλαδή, στο entity ορίζουμε απλώς την είσοδο και την έξοδο που είναι το κουτί και στο architecture ορίζουμε τι έχει μέσα το κουτί. Στο παράδειγμα μας, βλέπουμε ότι το sum θα πάρει, είναι η ανάθεση τιμής σήματος. Και γιατί το sum είναι σήμα, γιατί είναι στην είσοδο ή στην έξοδο. Δηλαδή εδώ είναι, το sum είναι out. Δηλαδή που είναι το sum στην έξοδο, είναι signal, είναι σήμα. Και έχει φυσική αντιστοίχηση σε ένα καλώδιο, να το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή αυτό, στην υλοποίηση, θα βγει ένα καλώδιο. Στο hardware. Ορίζουμε το sum, που είναι α, ξορ, β, τα βάζουμε τις παρεθέσεις και είναι θέμα συντηρησιμότητας πόδικα να βάζουμε παρεθέσεις για να κάνουμε το priority, να εμφανίζουμε το priority. Μπορούσαμε κάλλιστα να μην βάλουμε καθόλου παρεθέσεις, να είναι α, ξορ, β, ξορ, σ, αλλά πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα έβγαζε. Αλλά εντούτοις θέλουμε να βάζουμε παρεθέσεις για να δείχνουμε το priority. Λοιπόν, και το car και τα λοιπά. Αυτό είναι entity και architecture. Και μπορούμε τώρα να δούμε και κάτι άλλο. Έχουμε σχεδιάσει κάποια βασικά components. Πώς θα επαναχρησιμοποιήσουμε τα βασικά components στη VHDL? Για να τα επαναχρησιμοποιήσουμε, θα κάνουμε αυτή τη δομή. Κοιτάξτε λίγο. Εδώ μέσα στο architecture, καταρχήν, εννοείται ορίζουμε ένα μεγαλύτερο entity. Και ας πάρω το paint, που θα το φέρω τώρα στην οθόνη μας, να σας σχεδιάσω. Λοιπόν, έχουμε ορίσει, για παράδειγμα, κάποια κουτιά σε VHDL, δηλαδή εννοώ entity και architecture. Και θέλουμε συνέχεια αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε σε ένα μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε αυτό εδώ το κομμάτι να είναι μία ALU. Θα μπορούσε, ή μάλλον όχι η ALU, να το πω λίγο διαφορετικά. Θα μπορούσε αυτό να είναι μόνο το arithmetic unit, εδώ να είναι το logical unit. Το arithmetic unit δηλαδή ότι εκτελεί πράξεις αριθμητικής, για παράδειγμα πρόσθεση και αφαίρεση. Εδώ είναι το logical unit, λογικές πράξεις, για παράδειγμα AND, OR. Και εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε, για παράδειγμα, ένα shift. Shift operations, δηλαδή πωλήσεις σε δεξιά, πωλήσεις αριστερά, πωλήσεις με κρατούμενο, πωλήσεις χωρίς κρατούμενο. Και όλα αυτά τώρα τα έχουμε ορίσει ξεχωριστά. Έχουμε δηλαδή κάπου entity, arithmetic, AND, και τελειώνουμε το entity και μετά έχουμε το architecture, ok. Στο logical ομοίως έχουμε το entity και το architecture και στο shift έχουμε το entity και το architecture. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα κάνουμε αυτό που ονομάζεται instantiate, να τα χρησιμοποιήσουμε σαν μεγαλύτερο component. Έστω έχουμε ένα μεγαλύτερο component, το οποίο είναι το ALU. Αυτό ομοίως θα έχει κάποιες εισόδους, οι οποίες θα πηγαίνουν, για παράδειγμα, στα διάφορα υπομόντζουλς που έχουμε. Ασφαλώς είναι μια ιεραρχία. Ξέρετε, πρέπει να έχουμε σκεφτεί το τι συνδέουμε που εδώ. Για παράδειγμα, κοιτάξτε πώς το κάνω. Θέτω όλες τις εισόδους στα modules και εδώ έχουμε μία, την έξοδό μας. Γιατί μία τιμή θα είναι συνήθως η έξοδο. Αλλά δεν τα συνδέουμε έτσι ακριβώς όπως φαίνεται. Εδώ είναι με απομονωτές τριών καταστάσεων. Δηλαδή, αυτά είναι 3-state buffers. Αυτά τα έχετε δει στην ψηφιακή σχεδίαση. Και βάζουμε 3-state buffers, γιατί υπάρχει μία κοινή γραμμή, όπου σύμφωνα με την θεωρία, όταν υπάρχει μία γραμμή σήματος, πάντα πρέπει να οδηγείται μόνο από έναν driver. Μόνο μία συσκευή να γράφει σε αυτή τη γραμμή. Και με το 3-state buffer επιτρέπουμε ή θα γράψει, ας πούμε, η logical unit, ή το shift unit, ή το arithmetic unit, και μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Θα μπορούσε βέβαια να βάλουμε και extra hardware, αντί για 3-state buffers, να βάλουμε ένα polyplect. Δηλαδή, θα μπορούσαμε, θα βάλω ίσως εναλλακτικά, αντί για 3-state buffer, να έχουμε ένα
για παράδειγμα MOOCs, 4:1, εντάξει, εδώ θα είχαμε και μία ακόμα μονάδα ή θα ήταν κενό, και με δύο select bits να επιλέγετε κάθε φορά η τιμή που θέλουμε να έρθει από την είσοδο στην έξοδο. Πάλι, είναι αλληλοποίηση. Όπως και στο software, έτσι και στο hardware, δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να υλοποιήσουμε κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Και όπως σας έχω πει, επειδή το software και το hardware δένονται μαζί, ο συνδυασμός τους δημιουργεί ακόμα περισσότερους τρόπους. Για παράδειγμα, αν έχουμε 5 τρόπους να το γράψουμε στο software και άλλους 5 τρόπους να το κάνουμε στο hardware, πολλαπλασιάζονται αυτά μεταξύ τους. Οπότε εκτοξεύεται ο αριθμός. Έχουμε 25 διαφορετικές υλοποιήσεις. Και συνήθως δεν είναι μόνο 5 οι τρόποι, είναι πολύ περισσότεροι. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και τι θα μεταφέρουμε κάθε φορά στο software, να υλοποιήσουμε στο software και τι στο hardware. Αυτό λοιπόν, αυτή η υλοποίηση, αυτή εδώ πέρα, απαιτεί πάλι να ορίσουμε ένα entity ALU, θα είναι κάπου το operation bits, που θα πηγαίνει και θα επιλέγει κάθε φορά το κατάλληλο στοιχείο. Εννοείται ότι έχει κάποιο άλλο hardware που δεν το έχω τοποθετήσει, για λόγους απλοποίηση. Δεν μπορούμε δηλαδή κάποιον αυτό να το υλοποιήσουμε σε hardware, θέλει ακόμα να προσθέσουμε, για παράδειγμα, κάποιον αποκωδικοποιητή, κάποια buffers και άλλα. Αυτό λοιπόν απαιτεί να κάνουμε instantiate αυτά τα components. Πώς κάνουμε όμως instantiate αυτά τα components? Για να κάνουμε instantiate θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την λέξη, την δεσμευμένη λέξη, component. Ας δούμε λίγο πώς θα χρησιμοποιεί. Εδώ θέλει να δημιουργήσει, ας δούμε ένα πλήρες παράδειγμα, full ladder, ένα full ladder παράδειγμα. Ορίζουμε ένα full ladder. Α, β, c είναι είσοδοι ενός bit. Το sum και το carry είναι έξοδοι. Okay, άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό εδώ το κομμάτι ορίζει έναν πλήρη αθροιστή ενός bit. Το έχετε δει σε ψηφιακή συνείδηση. Προσθέτουμε 3 bit. Ένα bit από τον πρώτο αριθμό, ένα bit από τον άλλο αριθμό και ένα κρατούμενο και εξάγουμε 2 bit. Το αποτέλεσμα και το carry. Αυτό λοιπόν ορίζει έναν bit. Αν θέλουμε να το κάνουμε 4 bit, θα πάρουμε 4 φορές το ενός bit. Και αρχίζουμε και διαπιστώνουμε την ιεραρχική σχεδίαση που διέπεται ενσωματωμένα συστήματα. Και γενικά όχι μόνο ενσωματωμένα συστήματα, οποιοδήποτε project μηχανικού απαιτεί ιεράρχηση. Ακόμα και ένα software project που γράφετε, πρέπει να σκεφτείτε πώς θα το ιεραρχήσετε σε συναρτήσεις, σε βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες σε μεγαλύτερα στοιχεία, που ίσως και αυτά μπουν σε βιβλιοθήκες και το καθεξής. Η ιεραρχία που βασίζεται στην αφαιρετικότητα επιτρέπει τον ανθρώπινο νου, τον ανθρώπινο εγκέφαλο, να επεξεργάζεται στοιχεία, γιατί δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε κάτι που να έχει, για παράδειγμα, χιλιάδες πύλες. Μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μικρό module, το οποίο θα το επαναχρησιμοποιήσουμε πολλές φορές, θα δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο module, ένα ακόμα μεγαλύτερο module και θα δημιουργήσουμε αυτή την ιεραρχία. Ξέρετε, στη σχεδίαση η ιεραρχία είναι πολύ σημαντική για το μηχανικό. Και το να γνωρίζει κάποιος το τι θα σχεδιάσει σε κάθε επίπεδο είναι μια τέχνη που με την εμπειρία την αποκτά κάποιος. Και όσο σας δείχνω θέματα για το hardware και σε προηγούμενα μαθήματα που έχουμε για το software, σας μετέφερα σκέψεις σχετικά με το πώς γίνεται η ιεράρχηση, πώς γίνεται η συντηρησιμότητα του κώδικα, και εδώ μας ενδιαφέρει αυτό. Ξέρετε, η λέξη συντηρησιμότητα και αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτό που δημιουργούμε πρέπει να μπορούμε να το συντηρήσουμε. Δεν είναι live and forget. Το δημιουργήσαμε, αντιγιά φύγαμε. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στους μηχανικούς. Ίσως, βέβαια, τώρα στα μαθήματα που έχετε μια εργασία να παραδώσετε, εκεί πράγματι κάποιος κάνει το πρόγραμμά του και δεν τον νοιάζει με τα συντηρησιμότητα, το παραδίδει, παίρνει τη βαθμολογία του και αν περάσει το μάθημα, μπορεί να μην το ξανακοιτάξει ποτέ.
Όμως θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει και η συντηρησιμότητα. Γι' αυτό και εγώ κάθε φορά θα με ακούσετε πάρα πολλές φορές να το λέω. Το maintainability, δηλαδή το να μπορούμε να συντηρούμε τον κώδικά μας, να μπορούμε, αν το δούμε μετά από ένα χρόνο, να μπορούμε να τον επεξεργαστούμε, να προσθέσουμε τα στοιχεία που θέλουμε, να μπορούμε να το διορθώσουμε. Και το καλύτερο είναι να γράφουμε συντηρήσιμο κώδικα κατευθείαν. Όχι γράφουμε ένα κώδικα και μετά να πούμε, OK, πώς μπορώ να το κάνω συντηρήσιμο. Θα πρέπει να γράφουμε κατευθείαν και να δημιουργούμε και hardware συντηρήσιμο και κώδικα συντηρήσιμο κατευθείαν. Για παράδειγμα, το πιο απλό, για ίσως έχει κάποιο μια πορεία σχετικά με το συντηρήσιμο, είναι η ονοματοδοσία των μεταβλητών. Το να ονομάζει κάποιους μεταβλητές TMP1, TMP2 κτλ. Ή counter 1, counter 2, δεν είναι συντηρήσιμο. Αν όμως πει, για παράδειγμα, τι να πει counter, να πει ένα μεγαλύτερο όνομα, counter of accesses, για παράδειγμα, counter of elements, αυτό είναι συντηρήσιμο. Γιατί μεταφέρει τη χρησιμότητα της μεταβλητής. Οι μεταβλητές πρέπει να έχουν μια χρησιμότητα, πρέπει να εμφανίζουν αυτή τη χρησιμότητα. Δεν πρέπει να την κρύβουμε με γενικά ονόματα TMP1, TMP2 κ.ο.κ. Εδώ θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν αθροιστή 4 bit. Όπως ξέρουμε, στην BSDL θα πρέπει να ορίσουμε το κουτί. Το λέω κουτί γιατί το σχεδιάζω και ως κουτί. Κοιτάξτε λίγο, να σχεδιάσουμε που είναι εδώ, το rectangle. Σχεδιάσουμε και το κουτί μας. Είναι ένα κουτί όπου έχει 3 εισόδους και 3 εξόδους. Έχει το α, το β, το σ, δηλαδή ένα bit. Δεν είναι bit όμως, γιατί κοιτάξτε εδώ πώς ορίζεται. Είναι διάνυσμα, 4 bit, άρα αυτό έχει 4. 4, το β. Και το κρατούμενο το οποίο είναι απλό bit. Και θυμίζω, το SD Logic Vector είναι ένα διάνυσμα από bit και το μέγεθός του είναι 3 down to 0, δηλαδή 4 bit. Και η αρρύθμιση είναι αυτή, από 3 down to 0. Είναι, αν θέλετε να το συνδυάσετε με γνώσεις από προηγούμενο μάθημα, όπως στην αρχιτεκτονική είχαμε πει κάποια little endian, big endian, είναι δηλαδή που βρίσκεται το most significant bit. Ξεκινάει το 3 και πηγαίνει στο 0. Και το same είναι απλό bit. Στη συνέχεια έχουμε εξόδους. Τι εξόδους θα έχουμε? Βλέπουμε ότι το sum, η έξοδό μας, άρα εδώ είναι το sum, είναι πάλι διάνυσμα, 4 bit, άρα εδώ έχουμε 4. Έχουμε το cout, εδώ, σε αυτό το σημείο, και το v. Το v, θυμάστε τι είχαμε πει, δεν τα είχαμε πει μαζί, αλλά τι σας είχαμε πει, φαντάζομαι, στην διασκευή, ότι οι αθροιστές, εκτός από κρατούμενο, έχουν και κάτι άλλο, που είναι το overflow flag. Σε περίπτωση λοιπόν που έχουμε υπερχείληση, θέλουμε ένα bit που να μας υποδηλώνει ότι έχουμε υπερχείληση. Έχουμε λοιπόν ορίσει το κουτί. Και αυτό πολλές φορές το συναντάμε και με τον όρο black box. Δηλαδή είναι ένα κουτί μαύρο, γιατί μαύρο γιατί δεν μπορούμε να δούμε τι έχει μέσα, που είναι ένα κουτί που έχει εισόδους και εξόδους. Black box. Εμείς όμως θα δώσουμε λειτουργικότητα σε αυτό το κουτί. Θα πρέπει να δείξουμε πώς αυτά εδώ μέσα συνδέονται. Και αυτό θα το κάνουμε στην αρχιτεκτονική. Πηγαίνουμε λοιπόν στην αρχιτεκτονική. Αυτό ήταν το end. Είπαμε, κάθε component, κάθε στοιχείο, κάθε εξάρτημα στην VHDL έχει ένα entity και ένα architecture. Το entity είναι εισοδέξοδο και το architecture είναι λειτουργικότητα. Στη λειτουργικότητα λοιπόν θέλουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τον component που έχουμε δημιουργήσει πριν. Αυτό εδώ. Κοιτάξτε λίγο, αυτό εδώ το κομμάτι θέλουμε να το επαναχρησιμοποιήσουμε. Και συγκεκριμένα δεν θέλουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το full ladder behavior. Γιατί τη λειτουργικότητα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το full ladder behavior of full ladder. Άρα αυτό θέλουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε και γι' αυτό θα πρέπει εδώ στο architecture που βλέπετε γράφουμε το architecture
4Runner, το όνομά μας, του 4B, έχει ένα σήμα C. Άρα βάζουμε εδώ πέρα, ας το δούμε, έχει ένα σήμα C, σήμα C. Βασικά, αυτό είναι μέσα, επειδή είναι architecture, είναι εδώ μέσα. Εδώ μέσα είναι το C, να το βάλω, ένα C, το οποίο έχει τα 4 bit, βλέπετε, σε αυτό το σημείο. Και εδώ κάνουμε το instantiate, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε ένα component με όνομα full adder, το οποίο έχει ακριβώς τις ίδιες ισότητες με αυτό εδώ το component. Κοιτάξτε λίγο, εδώ λέει full adder, που είναι το όνομα του entity. Από τη στιγμή που έχουμε ένα architecture, δεν χρειάζεται να ορίσουμε πιο συγκεκριμένο architecture. Αλλιώς θα έπρεπε να βάλουμε τελεία κάτι, δηλαδή να πούμε component full adder, τελεία ένα όνομα, το full adder, αυτό ακριβώς το όνομα, full adder behalf. Από τη στιγμή που όμως που έχουμε όλο και όλο ένα architecture description, ξέρει το πρόγραμμα ότι θα πάρει αυτό. Οπότε λέμε, θα χρησιμοποιήσουμε ένα component full adder. Δείτε ότι δεν ορίζουμε πόσες φορές θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε ένα component full adder. Θα γράψουμε παρακάτω πόσες φορές θα το χρησιμοποιήσουμε. Όπως στη C βάζουμε για παράδειγμα ένα function prototype και δεν γράφουμε 100 φορές το function prototype αν θα το χρησιμοποιήσουμε 100 φορές. Μια φορά βάζουμε το function prototype και χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση 100 φορές. Και εδώ μείως μια φορά βάζουμε το αντίστοιχο function prototype και θα το χρησιμοποιήσουμε όσες φορές θέλουμε. Και για να το χρησιμοποιήσουμε, έχουμε αυτή τη δομή. Δηλαδή, βάζουμε μια ετικέτα, ό,τι θέλουμε, με αν πάω τελεία. Η ετικέτα αυτή, ξέρετε, μετά στο σχηματικό, θα πάρει ένα όνομα. Δηλαδή, εδώ που έχουμε, για παράδειγμα, FA0, θα αναγραφεί πάνω στο σχηματικό FA0. Είναι για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε, επειδή όλα θα είναι το ίδιο, όλα είναι full adder, να ξέρουμε ποιο component θέλουμε π.χ. να κάνουμε debugging, ποιο θέλουμε να τροποποιήσουμε. Γι' αυτό, εδώ έχουμε ένα FA0, το οποίο βλέπετε, το 0 bit, δηλαδή αυτό, είναι μέσα στο μεγάλο κουτί. Θα έχει FA0, θα έχει FA1, FA2 και FA3. Οπότε, λέμε, θα γίνει αντιστοίχηση. Το FA0 θα χρησιμοποιήσουμε το full adder, άρα αυτά όλα είναι full adder. Το οποίο όμως το γνωρίζει το full adder ότι είναι αυτό. Ξέρουμε τη δομή. Είναι full adder. Το οποίο, η πρώτη είσοδος θα συνδεθεί στο α0. Δηλαδή εδώ το α, που είπαμε ότι είναι 4 bit, είναι 4 καλωδιάκια. Άρα αυτό συνδέεται στο μηδενικό. Και επίσης η άλλη είσοδος στο μηδενικό. Ομοίως και το β που έχει και αυτό 4, και αυτό είναι με 4 καλωδιάκια, πάει και αυτό στο μηδενικό. Και το κρατούμενο sane έρχεται στο full adder. Μετά είναι η τέταρτη θύρα όμως ποια είναι, για να μετρήσουμε λίγο τις θύρες. Πρώτη θύρα, δεύτερη θύρα, τρίτη θύρα είναι είσοδο, τέταρτη θύρα είναι έξοδο, είναι το sum. Άρα το sum που θα βγει, εδώ το sum, θα πάει στο sum του μηδενός. Εδώ είπαμε είναι 4 καλωδιά και το sum, ομοίως χωρίζεται στις 4 καλωδιά και πάει σε αυτό το σημείο. Και κοιτάξτε λίγο το κρατούμενο αναφέρει, θα πάει στο set του 1. Εδώ υπάρχει το εσωτερικό καλώδιο αυτό του σε, δηλαδή είναι ένα καλώδιο που έχει 4 bit width και το κρατούμενο, όπως είδατε, πηγαίνει στο σε του 1, σε αυτό εδώ πέρα, στο 1, η γραμμή του 1. Στο επόμενο full adder, κάτσε, αυτό ήταν FA0, αυτό είναι FA1. Στο FA1 θα πάρει το α του 1, δηλαδή εδώ πάλι η είσοδος θα πάρει το α του 1 και το β του 1, okay, και το σε όμως του 1. Αυτό κοιτάξτε, το σε του 1, θυμάστε που έγραψα αυτό το σε, άρα αυτό το σε του 1 θα έρθει εδώ πέρα. Δηλαδή το κρατούμενο από το full adder 0 θα πάει στο full adder 1. Και έτσι ομοίως
γίνεται σχεδίαση. Κοιτάξτε λοιπόν ότι μπορούμε άμεσα να χρησιμοποιούμε το port map και να έχουμε πολλαπλές χρήσεις του component full adder. Γι' αυτό λοιπόν μας επιτρέπει με την ιεραρχική σχεδίαση πολύ γρήγορα να κάνουμε μεγαλύτερα κυκλώματα. Καταλαβαίνετε, αν θέλαμε να το κάνουμε για 8 bit, για 32 bit, για 64 bit, απλώς θα κάναμε copy-paste αυτές τις γραμμές, θα τοποθετήσουμε και άλλες τέτοιες γραμμές. Βέβαια, κάθε φορά θα προσέχαμε το πού συνδέεται το καθένα. Αυτό το σαν ένα, σαν CD2 κτλ. Και κοιτάξτε, εδώ υπολογίζει και το V. Το V υπενθυμίζω, το έχουμε δείξει, δεν το έχουμε δει, αλλά το είχατε δει, ψηφιακή σχεδίαση. Το overflow υπολογίζεται από το κρατούμενο εξόδου της τελευταίας βαθμίδας και το κρατούμενο εισόδου της τελευταίας βαθμίδας με την πράξη XOR. Φαντάζομαι ότι το θυμάστε από την ψηφιακή σχεδίαση, δηλαδή πώς υπολογίζει το overflow. Γι' αυτό κάνουμε XOR το κρατούμενο εξόδου της τελευταίας βαθμίδας και το κρατούμενο εισόδου της τελευταίας βαθμίδας που είναι το κρατούμενο εξόδου της προτελευταίας βαθμίδας. Αυτό είναι γνώσεις ψηφιακής σχεδίασης. Και το τελευταίο bit, το C4, είναι το κρατούμενο εξόδου όλου αυτού του κυκλώματος. Δημιουργήσαμε λοιπόν με την ιεραρχική σχεδίαση ένα full adder 4 bit. Στη συνέχεια αναφέρονται θέματα σχετικά με το library και το use, δηλαδή μπορούμε να ορίσουμε κάποιες βιβλιοθήκες που μας παρέχουν εργαλεία ή ορίζουν νέους τύπους δεδομένων. Για παράδειγμα, εδώ χρησιμοποιούμε τον τύπο STD-Logic 1164. Είναι κάποιοι fix βιβλιοθήκες, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και δικιά σας συνάρτηση εδώ από ένα άλλο πρόγραμμα. Αναλόγως δηλαδή το compiler, το compiler της συνόψης χρησιμοποιεί τη library της συνόψης. Δηλαδή και με το πρόγραμμα του compiler έχει σχέση τι θα χρησιμοποιήσετε. Και ορίζονται πακέτα και το καθεξής. Συνεχίζω προς την παρουσίαση της VSDL από το αρχείο αυτό που έχουμε βάσει στο E-Class. Είχαμε πει ότι με τη VSDL μπορούμε να συνθέσουμε κώδικα, μπορούμε να κάνουμε προσομοίωση κώδικα, να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία και το καθεξής. Για να το κάνουμε αυτό, δουλεύουμε σε διάφορα επίπεδα. Μπορούμε να δουλέψουμε σε επίπεδο behavioral, δηλαδή λειτουργική περιγραφή, σε επίπεδο RTL, Register Transfer Level, στο οποίο όμως σημειώνω δεν μπαίνει ο χρόνος. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε κάνε την πράξη end μετά από ένα nanosecond. Γιατί αν βάλουμε αυτό, υπάρχει πρόβλημα. Εμείς αυτό θα το συνθέσουμε σε πραγματικό χάρτη. Και άμα πούμε, για παράδειγμα, κάνε την πράξη end μετά από ένα nanosecond και το hardware όμως είναι πιο αργό ή πιο γρήγορο, θα υπάρχει conflict. Γι' αυτό οι χρόνοι αγνοούνται στο RTL, δεν τοποθετούνται χρόνος. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε το ρολόι. Δηλαδή μπορούμε να πούμε να γίνει πράξη end και μετά από 5 clock στο ρολόι να γίνει κάτι άλλο. Όλα γίνονται ως προς το ρολόι. Σχεδιάζουμε σύγχρονα κυκλώματα. Θα μπορούσαμε και ασύγχρονα να σχεδιάσουμε. Η σχεδίαση ασύγχρονων κυκλωμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν την διδάσκουμε στο πρόγραμμα. Δηλαδή, στην ψηφιακή σχεδίαση, το τελευταίο κεφάλαιο πάντα σε οποιοδήποτε βιβλίο ψηφιακής σχεδίασης είναι ασύγχρονη σχεδίαση ή ασύγχρονα κυκλώματα. Και δεν το διδάσκεστε γιατί θα ήταν μέρος ενός άλλου μαθήματος όπως η ψηφιακή σχεδίαση 2. Στην ψηφιακή σχεδίαση 1 μαθαίνετε τα βασικά κτλ. Και δεν ξέρετε ασύγχρονη σχεδίαση. Γι' αυτό και εμείς παραμένουμε στη σύγχρονη σχεδίαση. Σύγχρονη σχεδίαση, δηλαδή συγχρονισμένη ως προς το ρολόι του κυκλώματος. Δηλαδή, κάποιοι μπερδεύουν το σύγχρονο με το σημερινή. Δεν χρειάζεται αυτή η συσχέτιση, γιατί σε εμάς το σύγχρονο σημαίνει συγχρονισμένο. Είναι τα διάφορα επίπεδα σχεδίασης. Και είπαμε για την ιεραρχική σχεδίαση και συνδέεται εδώ και η σπονδύλωση, το modularity, το να έχουμε πολλά διαφορετικά components. Σας έδειξα πριν το παράδειγμα που είχαμε
το component του full ladder, ένα bit full ladder, και το χρησιμοποιήσαμε 4 φορές για να υλοποιήσουμε ένα full ladder των 4 bit. Και κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να θελήσετε να σχεδιάσετε ένα full ladder των 16 bit. Το ερώτημα τώρα που θέτω είναι, θα σχεδιάζαμε ένα full ladder των 16 bit χρησιμοποιώντας 16 components του ενός bit, ή θα είχαμε 4 modules των 4 bit full ladder, όπως σχεδιάσαμε πριν. Κοιτάξτε τι γίνεται. Για κάτι τόσο απλό, καλύτερα να μην βάζουμε επιπρόσθετα ιεραρχικά επίπεδα, γιατί αυξάνουν την πολυπλοκότητα. Στη συντηρησιμότητα κώδικα, ξέρετε, υπάρχει και η λογική, το μάντρα που λέμε, ότι κάτω απλό, αλλά όχι πιο απλό από ό,τι απαιτείται. Εγώ κρατάω το κάτω απλό. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε ιεραρχική σχεδίαση, ναι. Βάζουμε τα άκρως ελάχιστα επίπεδα. Θέλουμε 16 bit, άρα κάνουμε 16 φορές το ενός bit. Τώρα, να το κάνουμε, φανταστείτε το μέγιστο. Από ένα bit κάνουμε 2 bit πουλάδε. Κάνουμε instant gate το 2 bit, φτιάχνουμε 4 bit. Κάνουμε instant gate το 4 bit, κάνουμε 8 bit. Κάνουμε instant gate το 8 bit, κάνουμε 16 bit. Έχουμε βάλει άλλα 5-6 επίπεδα και τι κερδίσαμε? Τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε ιεραρχική σχεδίαση, αλλά ασφαλώς δεν το παρακάνουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε και λίγο την πολυπλοκότητα σε κάθε επίπεδο σχεδίασης και να το κρατάμε σε ένα διαχειρίσιμο στάδιο, σε μια διαχειρίσιμη κατάσταση, που σημαίνει ότι κάλλιστα μπορούμε 16 bit, δηλαδή 16 component με ενός bit να τα χειριστούμε με τον εγκέφαλό μας. Αν βέβαια δείτε ότι βάζουμε πολλά σε ένα επίπεδο και δεν μπορούμε να τα χειριστούμε με τον εγκέφαλό μας, να τα έχουμε οπτικά και να μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, τότε πρέπει να τους φάσουμε σε επίπεδο. Αυτά όμως με τον καιρό και όλα με την εμπειρία τα μαθαίνει κάποιος και ασφαλώς με την ασχόληση. Σας μεταφέρω από την εμπειρία μου θέματα τα οποία θα μπουν στον εγκέφαλό σας και κάποια στιγμή θα αρχίζουν να οριμάζουν, να ασχολείστε με hardware και να τα χρησιμοποιείτε. Δηλαδή δεν περιμένω τώρα αυτό που σας είπα για την ιεραρχία αύριο να αρχίσετε να σχεδιάζετε ιεραρχικά κυκλώματα. Θα δούμε βέβαια στο εργαστήριο την επόμενη εβδομάδα του DSDL. Αλλά ο σκοπός είναι αυτά που σας λέω να μπουν ως σπόροι στο μυαλό σας και κάποια στιγμή να οριμάσουν και να αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε. Γιατί πώς να το κάνουμε τα σωματωμένα, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να συνδυάζουμε σωματωμένα συστήματα, γιατί θέλουμε και hardware και software. Εν τούτης όμως, στο εργαστήριο καλά τα πάμε όπως βλέπω. Υπάρχει η συμμετοχή και το ενδιαφέρον που παρατηρώ και είναι ευχάριστο αυτό. Και αν ασχοληθείτε και κάνουμε κάποιο project, θα μάθετε ακόμα περισσότερο. Είναι δηλαδή επαφείτε σε εσάς. Αν θέλετε να κάνετε αυτή την υπέρβαση, δηλαδή να μην μάθετε μόνο τα βασικά και να πάρετε ένα 5, να ασχοληθείτε και με ένα project, να υπάρχει τριβή με ένα project υπό την επίβλεψη τη δικιά μου και των συνεργατών της ομάδας μου, προκειμένου να δημιουργήσετε και εσείς ηλικικά. Ξέρετε, η δημιουργικότητα βοηθάει και την ψυχολογία. Δηλαδή το να δημιουργείτε κάτι, είτε είναι κώδικας, είτε είναι hardware, κάτι δηλαδή που αποκτά υπόσταση, που το δημιουργήσατε εσείς, επηρεάζει θετικά την ψυχολογία σας. Γι' αυτό θελήσετε να δημιουργήσετε κάτι, οτιδήποτε. Και πιστέψτε με, θα νιώσετε κι εσείς καλά, γιατί στην πορεία θα μάθετε. Λοιπόν, σχεδιάζοντας με SDL, πώς γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει λάθος και τα λοιπά, θέλει προσομοίωση. Αλλά πώς λειτουργεί η προσομοίωση? Θα κάνουμε προσομοίωση την επόμενη παρεπόμενη εβδομάδα, γιατί αρχίζουμε και μπαίνουμε σε VSDL, σύμφωνα με το σχέδιο εργαστηρίων που έχω αναρτήσει στο ΕΚΛΑΣ. Και εκεί στη VSDL θα απαιτηθεί προσομοίωση. Τώρα, πώς λειτουργεί η προσομοίωση? Καταλαβαίνετε, καθήν είναι προσομοίωση. Προσομοιώνω, σημαίνει ότι
χωρίς να έχω δημιουργήσει το πραγματικό κύκλωμα, βάζω τιμές στις εισόδους και παρατηρώ την έξοδο. Στο παράδειγμα μας έχουμε αυτό το κύκλωμα. Ένα κύκλωμα που αποτελείται από μία πύλη NOT, μία πύλη END και μία πύλη NAND. Τρεις πύλες. Το περιγράψαμε πολύ απλά σε entity. Εδώ τι θα είχαμε, entity port αυτή, δηλαδή θα την ονομάζαμε την port. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε port in, παράδειγμα port in 0, in 1 και εδώ out. Άρα θα είχαμε ένα entity όπου θα είχε μέσα entity example is port παρέθεση in 0,in1, αν κατολία in std logic, semicolon, out, αν κατολία out std logic και ούτε εξής. Ας το πούμε out 0, γιατί αν το πούμε out θα κάνει conflict το όνομα, γιατί το όνομα out είναι δεσμευμένο. Δεν το πολύ, δεν το χρησιμοποιούμε. Και μετά το architecture, πολύ απλά. Εδώ θα, για να ορίσουμε το architecture αυτό, έχουμε δηλαδή αυτό το καλώδιο, είναι το in 0, έχουμε αυτό το καλώδιο in 1, έχουμε αυτό το καλώδιο out 0 και έχουμε τέτοια εσωτερικά καλώδια. Άρα μπορούμε να δούμε κατά τι να χρειάζεται. Χρειάζεται να ορίσουμε εσωτερικά καλώδια, δηλαδή αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι το signal, για παράδειγμα signal 1, αυτό είναι signal 2 και αυτό είναι signal 3. Ορίσαμε λοιπόν τα τρία καλώδια και πολύ απλά στο architecture, δηλαδή στη λειτουργική περιγραφή αυτό εδώ πέρα, μπορούμε να πούμε στο signal 1, βάλε την τιμή, εδώ, signal 1, του not in 0. In 0, ωραία. Μετά στο signal 2, και εκεί βάλει το ίδιο, not in 0. Αν και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το signal 1, ναι, εδώ δηλαδή είναι το ίδιο τιμή. Για βελτιστοποίηση δεν χρειάζεται να το βάλουμε. Αυτό είναι το ίδιο signal. Signal 1 είναι το ίδιο. Γιατί μετά στην απεικόνηση θα το αλλάξουμε. Το signal 1 έχει τιμή not in 0. Άρα αυτό το σήμα, signal 3, θα βάλουμε την τιμή είναι 1. Θα πρέπει να έχουμε ορίσει τη NAND πύλη, NAND, signal 1. Και στη συνέχεια, δηλαδή θέλουμε αυτό το out 0, μπορούμε να το βάλουμε, όπως σας είπα, σε οποιοδήποτε σημείο, γιατί όλα αυτά εκτελούνται ταυτόχρονα, υπάρχει ταυτοχρονισμός στην SDL. Και στο out, τι έχουμε, signal 3, end, signal 1. Αυτό είναι το architecture description, δηλαδή με τις γραμμές κώδικα, περιγράψαμε αυτό εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν περιγράψει με SDL αυτό το κύκλωμα. Και θέλουμε να κάνουμε προσομοίωση. Να δούμε πώς λειτουργεί. Υποτίθεται τώρα στην προσομοίωση, με κάποιο τρόπο που έχουμε υπολογίσει πριν το σχεδιάσουμε, ότι για αυτές τις εισόδους έχουμε αυτές τις εξόδους. Και μετά το σχεδιάζουμε και κάνουμε αντιπαραβολή, αντιπαράθεση μάλλον. Δηλαδή, έχουμε από τη μία τις τιμές που έπρεπε να έχουμε στην έξοδο από το θεωρητικό μοντέλο, για παράδειγμα με Python έστω το είχαμε υπολογίσει, και από την άλλη πλευρά έχουμε τις τιμές που βγάζει το κύκλωμά μας. Τώρα βέβαια είναι 3 πύλες εδώ, αλλά φανταστείτε να έχετε 10.000 πύλες. Δεν θα μπορούσατε με τα χέρια να κάνετε την προσομοίωση. Θέλετε ένα ειδικό εργαλείο, ένα εργαλείο προσομοίωσης, για παράδειγμα το Model Sim. Τώρα, ήθελα να σημειώσω ότι την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε PSDL θα αποτυχθούν κάποια προγράμματα. Το καλύτερο είναι αν έχετε χώρο στο δίσκο σας να κατασκευάσετε στον υπολογιστή σας για να έχει γρήγορη απόκριση. Αν όμως υπάρχουν φοιτητές που δεν έχουν δίσκο ελεύθερο ή που δεν
έχουν επεξεργαστεί. Εμείς εδώ έχουμε, για παράδειγμα, νομίζω I3. Αν έχουν καλύτερο επεξεργαστή, θα είναι πολύ πιο γρήγορο. Σε αυτούς οι φοιτητές λοιπόν που πιστεύουν ότι στον υπολογιστή τους δεν θα μπορέσουν να εκτελέσουν το πρόγραμμα, τα προγράμματα που θα χρειαστούν, θα πρέπει να στείλουν στον Αντώνη τον Καντισάβα ή να το πούνε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, να στείλουν μήνυμα ότι ενδιαφέρονται για απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστή που όμως και λόγω απόσταση ήταν αργό και επειδή είναι γιώτα 3, είναι και λίγο αργό και σαν γιώτα 3. Γι' αυτό λοιπόν, αν υπάρχουν φοιτητές με τέτοιο θέμα, στο εργαστήριο μετά ή και τώρα με private chat στον Αντώνη ή και τις επόμενες μέρες, δηλαδή δεν χρειάζεται και σήμερα, μπορείτε να δοκιμάσετε, να δείτε ότι είναι αργό το όλο σύστημα και χρειάζεται κάποιο any desk σε υπολογιστή του εργαστηρίου μας για να το δουλέψετε. Όποτε λοιπόν, οποτεδήποτε δείτε ότι δεν μπορείτε στον υπολογιστή σας να εκτελέσετε τα προγράμματα που θα σας αναφέρουμε, στείλτε στον Αντώνη και θα σας δοθούν οδηγίες για την επόμενη φορά. Την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε VSDL, χρειάζονται κάποια εξειδικευμένα προγράμματα που σίγουρα δεν τα έχετε και θα σας τα ανακοινώσουμε ενδεχομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο και αυτά είναι αυτά. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να κάνουμε την προσομοίωση. Για να δούμε λίγο την προσομοίωση. Θέλουμε να δούμε αν αλλάξει τιμή από το 1 στο 0, τι τιμή θα έχουμε στην έξοδο εσύ. Και ας δούμε τώρα πώς λειτουργεί η προσομοίωση. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά μονοπάτια. Και ξέρετε, στην ψηφιακή σχεδίαση, δεν ξέρω αν το είχατε μελετήσει αυτό το κομμάτι, μπορούμε να βρούμε κατά πόσο έχουμε συνθήκες συναγωνισμού μετρώντας τις βαθμίδες που διέρχεται ένα σήμα από όλες τις πιθανές διαδρομές. Και βλέπουμε λοιπόν το εξής. Πώς μπορούμε να δούμε πριν ακόμα κάνουμε προσομοίωση αν έχουμε συνθήκες συναγωνισμού. Βλέπουμε ότι έρχεται ένα σήμα, εδώ έχει ένα και εδώ έχει δύο. Δηλαδή, δεύτερη βαθμίδα που περνάει. Μία άλλη πορεία, γιατί είπαμε να ακολουθούμε όλες τις πορείες. Έρχεται εδώ, εδώ είναι το 1, εδώ είναι, έρχεται 2 και έρχεται εδώ 3. Δηλαδή, το ίδιο σήμα από το in ήρθε στην έξοδο, γιατί αυτή είναι η θεωρία, ξεκινάμε από την είσοδο προς την έξοδο, με αριθμό βαθμίδων διαφορετικό. Δηλαδή, το ίδιο σήμα ήρθε από τη μία με 2 βαθμίδες, από την άλλη ήρθε με 3 βαθμίδες. Και αυτά είναι μηνύματα, είναι σημάδια ότι έχουμε race condition, συνθήκη συναγωνισμού. Συναγωνίζεται το ένα το άλλο. Γιατί έρχεται πρώτα το 2, μετά έρχεται το 3, αλλάζει, μετά έρχεται το 2. Δηλαδή υπάρχει ένα race condition. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εδώ έχουμε λοιπόν κύκλωμα με race condition. Δημήτρη, στο εργαστήριο θα αναφερθούν τα προγράμματα, τώρα είμαστε θεωρία, θα μέσω του Κύριακου θα στείλει email ο Δημήτρης ο Σβίζος με τα προγράμματα που θα χρησιμοποιήσουμε την άλλη έννοια. Λοιπόν, NAND. Η πύλη NAND, αυτή εδώ. Αν γίνει value expressed, κοιτάξτε πώς θα γίνει. Το ένα γίνεται 0 στο in. Στην πύλη αυτή, βλέπετε, στην αλφα, το 0 που ήταν εδώ το 0, γίνεται 1, αλλάζει. Στη συνέχεια, αλλάζει στη β, εδώ δηλαδή έχει έρθει 1, γίνεται 0, και τελικά το σι που ήταν 0, καταλήγει να έχει τιμή 0. Αν όμως γίνει πρώτα evaluate, αξιολόγηση της άλλης πύλης της 1, έχουμε από το 1 γίνεται 0, εδώ, μετά αλλάζει αυτή η τιμή, μετά αλλάζει το C, δηλαδή αλλάζει αυτή η πύλη εδώ πέρα, μετά αλλάζει το β, αλλάζει το β εδώ, και επειδή αλλάζει το β, ξαναλλάζει το C. Κοιτάξτε εδώ, να το race condition. Μόλις είδαμε ότι δημιουργήθηκε συνθήκη συναγωνισμού. Μια συνθήκη βέβαια που προσωρινά άλλαξε το 0 σε 1 και ένα 0. Αν το βλέπαμε στην ατομορφή, θα βλέπαμε ενώ ήταν 0, ένα spike και μετά κανονικά.
αυτό το SPI, ξέρετε, είναι προβληματικό. Αυτό το SPI μπορεί να ενεργοποιήσει, για παράδειγμα, ένα κύκλωμα που δεν θα θέλαμε να ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό δεν βάζουμε ένα κύκλωμα χωρίς buffers. Δηλαδή, συνήθως αυτό βάζουμε εδώ κάποια latches, κάποιο master slave για παράδειγμα. Οπότε αυτά τα spikes αποσκεπώνται και εξαφανίζονται και δεν μας δημιουργούν πρόβλημα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βάζουμε και buffers πάντα σε κάθε component. Τα buffers δηλαδή είναι αυτά τα στοιχεία μνήμης που μόνο στο ρολόι μπορούν να αλλάξουν. Λοιπόν, αυτό είναι συνθήκη συναγωνισμού. Άρα είδαμε δύο διαφορετικούς τρόπους προσομοίωσης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσομοίωσης. Τώρα αυτά πιο πολύ συνδέονται με θέματα μοντελοποίησης. Απλώς θα σας το πω θεωρητικά να το γνωρίζετε. Το ένα είναι η επιπληκτική ροή. Δηλαδή, περνάνε όλες τις συναρτήσεις χρησιμοποιώντας τρέχοντες εισόδους και υπολογίζουν τις επόμενες εξόδους. Για μας οι συναρτήσεις είναι οι πύλες, για παράδειγμα. Ελέγχεται μία προς μία πύλη, όλες οι πύλες μπαίνουν σε μία ουρά. Και ελέγχεται η κάθε πύλη τι εισόδους έχει και τι εξόδους. Και κάθε φορά ενημερώνεται η έξοδος. Και πάμε στο επόμενο κλοκ ρολογιού. Τώρα, όχι ακριβώς στο επόμενο κλοκ ρολογιού, στο επόμενο δέλτα χρόνο ρολογιού. Δηλαδή, υπάρχει, ας πούμε, κλοκ 1, κλοκ 2, κλοκ 3. Ανάμεσα στο κλοκ 1 στο κλοκ 2, υπάρχουν μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι χρόνοι τόσο απειροελάχιστοι που δεν μετριούνται, γιατί είναι προσομοίωση εδώ, όπως είδαμε. Για παράδειγμα, εδώ μπορεί αυτό το switching να έγινε μέσα στον ίδιο παλμό ρολογιού. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι στο 0 παλμό έγινε αυτό, στον 1, στο 2, στο 3. Όχι, στην περίπτωση αυτή μετράμε δέλτα χρόνους. Δηλαδή, 1, εδώ είναι το 1 δέλτα. Δηλαδή, από το ρολόι 1, 1 δέλτα παραπέρα. 2 δέλτα παραπέρα. 3 δέλτα, από το δέλτα, ξαναλέω, είναι απειροελάχιστος χρόνος και χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για να ξέρουμε στην προσομοίωση το τι αλλάζει. Αυτό τώρα υλοποιείται εσωτερικά. Σας το λέω απλώς για να ξέρετε πώς λειτουργεί η προσομοίωση. Και μετά έρχεται το άλλο ρολόι, το δεύτερο παλμό ρολόι. Και ομοίως εδώ έχουμε πάλι ένα δέλτα, δύο δέλτα. Δηλαδή στο δεύτερο παλμό και μία μονάδα προσομοίωσης, μία μονάδα χρόνου προσομοίωσης παρακάτω. Δύο μονάδες χρόνου προσομοίωσης και το καθεξής. Υπάρχει και προσομοίωση γεγονότων. Περνάνε όλες τις συναρτήσεις ή οι πύλες, στην οποία οι είσοδοι έχουν αλλάξει και υπολογίζουν την επόμενη έξοδο. Ουρές γεγονότων και ούτω καθεξής. Πάμε στα μοντέλα καθυστέρησης. Σας είπα ότι όταν τοποθετούμε καθυστέρηση που μπορούμε να βάλουμε, μπορούμε να πούμε μετέφερε την έξοδο, μετέφερε την είσοδο στην έξοδο μετά από π.χ. ένα νοσεκόντ. Αυτό το χρησιμοποιούμε μόνο στο επίπεδο της περιγραφής του behavioral value, της συμπεριφοράς, για να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα του κυκλώματός μας. Δεν το κάνουμε στο επίπεδο της υλοποίησης. Στην υλοποίηση δεν έχουμε τη δυνατότητα να ορίζουμε τις καθυστερήσεις με απόλυτα νούμερα. Μπορούμε να ορίζουμε καθυστερήσεις ως προς το ρολόι. Μπορούμε να πούμε μετά από 2 ρολόγια, μετά από 3, για παράδειγμα. Ας δούμε τους 3 τύπους καθυστέρησης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη VSDI. Στο κύκλωμά μας έχουμε μια είσοδο, μια πύλη, εδώ είναι μια πύλη NOT και μια έξοδο. Και θέλουμε να δούμε πώς ορίζουμε αυτές τις 3 καθυστερήσεις. Η πρώτη καθυστέρηση είναι η αδρανειακή καθυστέρηση. Η λέξη after είναι το κλειδί. Ορίζουμε λοιπόν ότι στην έξοδο θα μεταφερθεί η είσοδο input, NOT όμως, μετά από 10 νανοσεκόντ. Σε αυτή την καθυστέρηση πρέπει να σημειώσουμε ότι οι παλμοί μικρότερης διάρκειας απορροφούνται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, κοιτάξτε εδώ στην είσοδο, για 5 κλοκ ρολογιού έχουμε το input σαν ένα μικρό glitch. Για παράδειγμα, έγινε κάποια κοσμική παρεμβολή, κάποια κοσμική αυτοεμβολία που λέμε, που μας επηρεάζουν τα κυκλώματά μας. Και για λίγο, εκεί που είχαμε 0, πήγε 1 για 5 χρόνους. Από τη στιγμή όμως που αυτοί οι 5 χρόνοι είναι μικρότεροι σε διάρκεια από την καθυστέρηση που έχουμε ορίσει, αυτή αποσυμπώνει. Δεν εμφανίζεται πουθενά. Βλέπετε εδώ ότι δεν αλλάζει καθόλου η είσοδος.
Σε περίπτωση όμως που θέσουμε κάποια άλλη αλλαγή, όπως εδώ βλέπετε, από εδώ και πέρα έχουμε για πάνω από 10, εδώ είναι τα 10, 10 κλόξ, για πάνω από 10 κλόξ έχουμε σταθερή τιμή, τότε βλέπετε σε αυτό το σημείο ότι εμφανίζεται στο output η είσοδος, το αποτέλεσμα μάλλον της εισόδου, γιατί είναι north. Αυτό λοιπόν είναι το after keyword, είναι η αδρανειακή καθυστέρηση. Και θυμίζω, αυτά εδώ είναι στο επίπεδο της συμπεριφοράς. Δεν θα βάλουμε στις πύλες όταν θέλουμε να υλοποιήσουμε πραγματικά, να κατεβάσουμε σε hardware, να αναβοσβήσει το λεντάκι στο board. Δεν θα βάλουμε τέτοια καθυστέρηση. Μια άλλη καθυστέρηση είναι η καθυστέρηση μεταφοράς. Η λέξη κλειδί τώρα δεν είναι ότι έχει το after, αλλά έχει το transport. Η λέξη transport σημαίνει ό,τι και να εμφανιστεί στην είσοδο, θέλω να το δω στην έξοδο. Μετέφερε το. Μην το φιλτράρεις. Εδώ έχουμε πάλι την ίδια τη μεταμορφή. Για 5 κλόξ ορολογιού το input αλλάζει από 0 σε 1. Μετά από 10 nanosecond, δηλαδή από αυτό το σημείο μέχρι αυτό το σημείο, είναι 10. Μετά από 10 nanosecond, θα το δούμε. Να το, εμφανίστηκε. Αυτό το μικρό glitch το βλέπουμε στην έξοδο ότι την επηρεάζει. Αυτό λοιπόν είναι η καθυστέρηση μεταφοράς. Και η καθυστέρηση Δέλτα είναι η καθυστέρηση όπου δεν γράφουμε, απλώς είναι εσωτερικά μέσα στο κύκλημα, δεν προωθεί το χρόνο του προσημειωτήτη, δηλαδή δεν αλλάζουν οι παλμοί. Πριν βλέπαμε εδώ ένα νοσοκόμιο κτλ. Τώρα δεν βλέπουμε εδώ. Μπορούμε να το βλέπουμε όμως Δέλτα συν 1, Δέλτα συν 2, δηλαδή ότι αυξάνεται κάτι, αλλά δεν αυξάνεται ο χρόνο του προσημειωτήτη. Και είναι η απειροελάχιστη ποσότητα χρόνου και χρησιμοποιείται μόνο στην προσομοίωση για να μπορεί κάτι να υπολογιστεί. Κοιτάξτε εδώ, για παράδειγμα, στο χρόνο 0 ανωσεκών, στο ΔΕΛΤΑ 1 έχουμε την αλλαγή της πύλης αυτής, αξιολογείται ο inverter, τι έξοδο θα έχει, μετά αξιολογείται η NAND και η N, μετά αξιολογούνται λοιπόν αυτές οι δύο πύλες, γιατί αυτό αλλάζει αυτή την πύλη, αλλάζει και αυτή την πύλη. Από τη στιγμή που αλλάζουν τα inputs σε δύο εισόδους πρέπει να επαναξιολογηθούν, να δουν τι αποτελέσματα θα βγάλουν. Και αυτό έχει συνέπεια, βλέπετε, και αυτό γίνεται επαναξιολόγηση. Αυτό βγάζει ένα αποτέλεσμα, αλλά μετά, στο επόμενο Δέλτα, αυτό από τη στιγμή που άλλαξε, πρέπει να επαναξιολογηθεί ό,τι συνδέεται σε αυτό. Τι συνδέεται σε αυτό, αυτή η πύλη. Οπότε η N ξανά αξιολογείται. Και στο τέλος έχουμε σε εσύ το αποτέλεσμα, στο τέταρτο Δέλτα χρόνου, και τότε αλλάζει ο χρόνος προσωμιωτή. Άρα, κοιτάξτε, 0 ανωσεκόντ, 1 ανωσεκόντ, αλλά εσωτερικά έχουμε τις απειροελάχιστες αυτές τις καθυστερήσεις Δέλτα. Ξέρετε, αυτό μπορεί να διαπιστώσει ένα παράξενο πρόβλημα και να σταματήσει το προσομοιωτή με ένα μήνυμα ότι έχει κολλήσει ο χρόνος και δεν αλλάζει. Αλλά αν ο λόγος, βέβαια, το προσομοιωτή εμφανίζεται και με διαφορετική μορφή, αλλά αν γίνει ένα λάθος, για παράδειγμα, κοιτάξτε, αν αυτό τώρα το ξαναθέσουμε εδώ πέρα, δηλαδή χωρίς, δεν υπάρχει buffer, σημαίνει συνεχώς ό,τι βγαίνει αυτό, δηλαδή αλλάζει αυτό, αλλάζει το β. Εδώ θα πήγαινε 4, μετά θα πήγαινε 5, 6, 7. Και συνήθως έχουμε μια τιμή ότι αν το Δέλτα π.χ. φτάσει, να πω, έστω 1000, είναι η ρύθμιση του προσομοιωτή, σταματάει το όλο προσομοίωση και λέει προσοχή, δεν υπάρχει πρόοδος στο χρόνο του κυκλώματος, έχουμε κολλήσει. Αυτό με απλά λόγια. Δηλαδή έχει κολλήσει, σημαίνει ότι μόνο Δέλτα μετράει και δεν μετράει τον κανονικό χρόνο. Και αυτό γιατί έχουμε κάποια τέτοια ανάβραση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ελέγξουμε γιατί δεν αλλάζει ο χρόνος του προσομοιωτή. Και διαπιστώνουμε ότι συνεχώς υπάρχει κάπου μια κυκλική ροή που δεν υπάρχει buffer. Αν βάζαμε ένα buffer όμως, εδώ, δηλαδή με ρολόι, με clock, τότε το λύνουμε το πρόβλημα. Τότε έχουμε ένα κύκλωμα που μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και να προσομοιωθεί. Αυτά τώρα σας τα αναφέρω, γιατί μπορεί να τα συναντήσετε, συνήθως όμως δεν τα συναντάτε, μόνο σε μεγαλύτερα κυκλώματα, αν π.χ. κάνετε κάποια εργασία, αν θελήσετε κάποια διπλωμάτικη, μόνο σε κάτι τέτοιο θα τα συναντήσετε, όχι στα δικά μας εργαστήρια. Πώς γράφουμε κώδικα, λίγο πολύ, ως τώρα το έχετε καταλάβει. Ορίζουμε το entity, έχουμε εδώ ένα entity, το οποίο έχει τρεις θύρες, όλες είναι του ενός bit, STD logic, δύο εξόδους,
Τώρα αυτό το χ και το ψ είναι το ίδιο με το χ και το ψ εδώ πέρα. Απλώς ο συγγραφέας από εκεί που πήρε το σήμα δεν το είχε ενώσει. Δηλαδή αυτό το χ κανονικά ενώνεται σε αυτό το χ. Και αυτό το ψ κανονικά ενώνεται σε αυτό το ψ. Οπότε έχουμε πραγματικά μόνο χ και ψ. Δεν έχουμε εδώ ενδιάμεσα στο τι κάποια είσοδο. Οπότε δεν είναι και πολύ επιτυχημένη αυτή η αναπαράσταση. Απλώς να ξέρετε το κουτί πίσω και έξω το. Και όπως καταλαβαίνετε, από την αριστερή πλευρά είναι τα inputs και από τη δεξιά πλευρά είναι τα outputs. Το οποίο συνδέεται με τον τρόπο που γράφουμε τα κείμενά μας. Ε. Δηλαδή, είδατε εδώ, γράφουμε προς τα δεξιά. Οπότε και τα κυκλώματά μας είναι προς τα δεξιά. Το οποίο με βάζει σε σκέψεις σε άλλα λεξιλόγια που γράφουν ανάποδα, δηλαδή από δεξιά προς αριστερά, πώς τοποθετούν τα σχηματικά τους, δεν έχω δει ποτέ. Όλα τα σχηματικά που βλέπω από δημοσιεύσεις, από βιβλία κτλ. Είναι από το Western European, από το Δυτικό Ευρωπαϊκό, Αμερικάνικο πολιτισμό και δεν βλέπω δημοσιεύσεις από άλλα. Οπότε σε αυτό, αν με ρωτήσετε, δεν μπορώ να σας πω πώς έχουν τα σχηματικά τους άλλοι λαοί που δεν έχουν από αριστερά προς δεξιά τροπογραφής. Λοιπόν, η βασική μορφή της διαλυκόλικα, το έχουμε συζητήσει, είπαμε για τους διάφορους τύπους. Αυτοί που θα χρησιμοποιήσουμε, οι δύο τύποι, είναι το SD Logic και το SD Logic Vector. Είναι οι καλύτεροι τύποι, είναι οι πραγματικοί τύποι, αυτοί που συναντάμε και στο hardware, ενώ οι άλλοι έχουν πολύ λιγότερα στοιχεία. Σχετικά με την ονοματοδοσία, υπενθυμίζω ότι και 30 θα κάνουμε ένα διάλειμμα, και μετά θα μπούμε στο εργαστήριο και στην επόμενη εβδομάδα, στη θεωρία, θα δούμε πάλι κάποια τελευταία θέματα με την DSDL και θα συνεχίσουμε μετά προς κάποια μοντελοποίησης. Απλώς στο επόμενο εργαστήριο θα μπούμε DSDL, οπότε θα κλείσει η ενότητα DSDL την επόμενη εβδομάδα. Όλα τα ονόματα πρέπει να αρχίσουν με ένα αλφαβητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να πείτε ένα try, αυτό δεν είναι όνομα, να ξεκινάει με νούμερο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μόνο αλφαβητικούς, από το αγγλικό αλφάβητο χαρακτήρες, δηλαδή αλφα ζήτα μικρό, αλφα ζήτα κεφαλαίο, ψηφία, μηδενοσύνια και underscore. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελληνικά ονόματα. Και ελπίζω να μην χρησιμοποιείτε και ελληνικά ονόματα σε μεταβλητές γενικότερα, ακόμα και αν το υποστηρίζουν οι γλώσσες προγραμματισμού, γιατί δυστυχώς πρέπει να σκεφτόμαστε και τη συντηρησιμότητα από άποψη διεθνοποίησης. Δηλαδή και αυτό είναι κομμάτι της συντηρησιμότητας. Να γράφουμε κώδικα που άμα το δώσουμε σε έναν Γερμανό, να μπορεί να γράψει και αυτός. Αν βάζουμε ελληνικά ονόματα σε μεταβλητές, αν το υποστηρίζει ο compiler μας, είναι λάθος. Οπότε να το αποφεύγετε. Και με το ίδιο σκεπτικό για τη συντηρησιμότητα κώδικα, μην βάζετε λέξεις με Greek list, γιατί μόνο σε εμάς βγάζουν νόημα. Για παράδειγμα, δεν θα βάλετε τη λέξη υπολογίζω μεγάλο νούμερο, δεν θα το πείτε έτσι. Compute max number θα το πείτε. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τη διεθνοποίηση στα πλαίσια της συντηρησιμότητας. Και κάποια στιγμή μπορεί να συνεργαστείτε και με άτομα από άλλες χώρες. Βέβαια, μπορεί να σας φαίνεται κάτι απόμακρο αυτό να συνεργαστεί με τέτοια άτομα, αλλά είναι καλή πρακτική από τώρα να χρησιμοποιείτε συντηρήσιμο κώδικα. Μην χρησιμοποιείτε εδώ εψιλον, έχει ένα λαθάκι, οποιοδήποτε δεσμευμένο χαρακτήρα. Αυτούς χαρακτήρες εννοείται special, chat, κτλ. Θα τους αποφεύγουν. Μην βάζετε πολλές παύλες μέσα σε ένα όνομα. Δηλαδή, εδώ έχει δύο παύλες. Δεν πρέπει να μπαίνουν, είναι λάθος. Και θα πρέπει να είναι μοναδικά, εννοείται. Όπως και οι συμμεταβλητές που δημιουργούμε. Η γλώσσα λοιπόν είναι ελεύθερης μορφής, δεν έχει περιορισμούς στο να τελειώνουν όλα στην ίδια γραμμή. Για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ. Εδώ έχει ένα κενό. Δεν έχει πολλά κενά. Εδώ δεν έχει μόνο πολλά κενά, έχει και αλλαγή γραμμής. Όλα αυτά είναι έγκυρα στη διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν η ελευθερία. Σε αντίθεση με την Python, αν ξέρετε, όπως στην Python πρέπει όλα να είναι σε μία συνήθως γραμμή, εκτός αν θέλουμε να το κάνουμε continuation σε άλλη γραμμή, αλλά συνήθως είναι μια γραμμή το καθένα. Και είναι αυστηρά περιορισμένο το πού ξεκινάει κάθε γραμμή. Εδώ που θέλετε ξεκινήσει. Είναι και, ξέρετε αυτό φιλοσοφικά, το πόσο
ελευθερία έχει ένας προγραμματιστής στο να γράφει ένα κώδικα που να το ξεκινάει όπου θέλει, να το τελειώνει όπου θέλει, να το πηγαίνει σε πολλές γραμμές. Από τη μία είναι αυτή η μορφή, η τελείως φιλελεύθερη, και από την άλλη είναι η περιοριστική μορφή που θέλουμε σε συγκεκριμένα σημεία να ξεκινάνε. Για παράδειγμα, ξέρετε στη Fortran, που εσείς δεν διδαχτήκατε, αλλά μια εποχή που διδάχτηκα εγώ, έπρεπε να ξεκινάει, αν θυμάμαι καλά, στην 7η στήλη ακριβώς η κάθε εντολή, και όλες να ξεκινάνε στην 7η στήλη. Και αυτό γιατί ο compiler που είχαμε βασιζόταν σε ένα προηγούμενο compiler που ήταν με τις διάκριτες κάρτες, όπου στην 7η στήλη ξεκινούσε στο πρόγραμμα, γιατί οι προηγούμενες στήλες ήταν κάποια αρρύθμιση, νομίζω. Οπότε κάποια, έτσι, κάποια αποτελέσματα από εκείνη του compiler με τις διάκριτες κάρτες πέρασαν στο compiler που χρησιμοποιούσαμε, και γι' αυτό έπρεπε να το γράφουμε έτσι. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Πόσο ελευθερία πρέπει να έχουν οι προγραμματιστές? Αυτό είναι ένα θέμα με φιλοσοφικές πτυχές. Βέβαια, εμείς εδώ είμαστε μηχανικοί, αλλά και λίγο να φιλοσοφούμε δεν είναι κακό. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε, κατά διαστήματα σας μεταφέρω και δικές μου φιλοσοφικές σκέψεις. Τύποι δεδομένων. Τώρα, για τύποι δεδομένων είπαμε αυτούς τους τύπους που θα χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί τρόποι, πολλοί τύποι. Όπως για παράδειγμα το bit 01, σας είπα μην το χρησιμοποιείτε. Απλώς για λόγους εγκυκλοπαιδικούς σας το αναφέρω. Διανύσματα, κέρια, πραγματική. Βέβαια, αν θέλετε να κάνετε κάποια προσωμείωση, δηλαδή σε behavioral level, που δεν θέλετε την υλοποίηση, απλώς θέλετε πώς να γράψετε, π.χ. κάτσε Python, να γράψετε VSDL, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους τύπους. Αλλά αν θέλετε να καταλήξετε σε hardware, δεν θα τους χρησιμοποιήσετε. Ακέραιες. Κοιτάξτε εδώ μια κέρα μεταβλητή. Ορίζεται εδώ, βλέπετε, variable, σε αντίθεση με το signal, που το signal είναι καλώδιο, το variable είναι μεταβλητή που όμως δεν έχει φυσική υπόσταση. Τότε γιατί να το χρησιμοποιήσουμε, θα μου πει κάποιος, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θέλουμε να δημιουργηθεί καλώδιο, θέλουμε κάτι προσωρινά μόνο, να είναι ένα placeholder για κάποια τιμή. Λοιπόν, ορίζουμε εδώ το variable ότι είναι τύπου integer. Εδώ βλέπουμε και το process. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με το process. Επειδή δεν σας το είχα αναφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή, το process είναι η σειριοποίηση στην VSDL. Είπαμε τις αναθέσεις πριν που σας έδειξα ότι εκτελούνται όλες παράλληλα. Όλες οι εντολές. Ενώ αν θέλουμε να σειριοποιήσουμε ένα κομμάτι κώδικα, να πούμε ότι αυτό ξέρεις τι θα γίνει πάντα σειριακά. Το θα γίνει σειριακά σημαίνει ότι θα μπει extra hardware, δηλαδή θα μπει για παράδειγμα ένας counter, ίσως είχατε δει στις εφαιρετικές ιδέες πώς δημιουργούμε counter, πώς έχουμε μετάβαση καταστάσεων από το ένα στο άλλο κτλ. Δημιουργείται δηλαδή πολύ extra hardware που σου δημιουργεί καταστάσεις, ίσως οπτικά το έχετε δει έτσι που έχει για παράδειγμα κατάσταση 1, μετά πάει στην κατάσταση 0. Κατάσταση 1, μετά πάει στην κατάσταση 2, μετά πάει, ας πούμε, στην κατάσταση 3, αλλά από τη 2 μπορεί να πάει και στην κατάσταση 0, αν έρθει το σήμα 0 π.χ. και το καθεξής. Δηλαδή, στη σχεδίαση counters, που είναι κομμάτι της ψηφιακής σχεδίασης, δεν ξέρω αν το έχετε διδαχθεί, άλλες φορές το διδάσκεται, άλλες φορές όχι, εξαρτάται από ποιο εξάμεινο, σε ποιο εξάμεινο διδάσκεται. Σε αυτό, λοιπόν, στους counters, όταν σχεδιάζουμε counters, έχουμε καταστάσεις. Και σε περίπτωση που έχουμε σειριοποίηση, τότε ο compiler, αυτός που θα κάνει τη σύνθεση, βάζει counters τέτοιους για να έχουμε τη σειρά 1, 2, 3, 4. Δηλαδή η σειριοποίηση προσθέτει hardware. Γι' αυτό την αποφεύγουμε. Πρέπει να έχουμε σοβαρό λόγο να κάνουμε σειριοποίηση. Εδώ ορίζει μια σειριοποίηση και μέσα στην παρέθεση ορίζεται η λίστα ευαισθησίας μεταβλητών. Δηλαδή, αν αλλάξει αυτή η μεταβλητή, τότε θα εκτελεστεί αυτό το κομμάτι κώδικα. Αυτή η μεταβλητή μπορεί να υπάρχει εδώ μέσα στο κώδικα να χρησιμοποιείται, μπορεί και όχι. Για παράδειγμα, το χ δεν υπάρχει εδώ. Βλέπετε πουθενά, χ, τίποτα. Άρα, αν αλλάξει κάποια στιγμή το χ, θα πρέπει να εκτελεστεί αυτό το κομμάτι κώδικα. Και σε αυτό το κομμάτι κώδικα, βλέπετε, η λογική είναι process χ. Ορίζουμε μετά τις μεταβλητές. Begin, ξεκίνα και end. Και έχουμε το εξής. Variable. Η αναθέση variable πάντα είναι με άνω κάτω τελεία
Δεν σχεδιάζει και πολύ καλά. Ίσον. Αυτό είναι τελεία, ε. Απλώς, δεν πιέζει πολύ καλή τελεία. Λοιπόν, αν πάω τελεία, ίσον. Έτσι είναι ο μεταβολιασμός. Στα σήματα, θυμάστε. Στα σήματα, η ανάθεση γίνεται με αυτό. Η μεταβολική, λοιπόν, εδώ έχουμε ανάθεση, αν πάω τελεία, ίσον. Αν πάω τελεία, ίσον, ένα. Μπορούμε να το πάρουμε, ναι, είναι κέρα τιμή. Το μείον ένα, τι που μείον ένα, είναι κέρα τιμή, ναι. Αλλά το 1.0 δεν είναι κέρα τιμή. Γιατί έχει το δεκαδικό μέρος. 0 μεν, αλλά έχει δεκαδικό μέρος. Δεν είναι αποδεκτή τιμή για ίνδεκ. Εδώ ο compiler θα παραπονηθεί. Ο πραγματικός αριθμός, real, παίρνει πραγματικές τιμές. Για παράδειγμα, κόμμα, 1,3, μείον 7,5, το 1. Το 1 θα βάλει fail. Είναι να βάλει fail. Δεν είναι κέρα τιμή. Θέλεις ένα, βάλε 1.0, όχι απλώς ένα. Μπορούμε να έχουμε και scientific notation. Βλέπετε εδώ ότι βάζει 1,7 ε13 και 5,3 νανοσεκόν. Άκυρο. Νανοσεκόν, μονάδα χρόνου. Δεν έχουμε, οι πραγματικοί αριθμοί δεν έχουν μονάδες χρόνου. Είναι άκυρο. Και βλέπουμε λοιπόν απαρίθμηση, ας πούμε το bit είναι η 0 ή 1. Μπορούμε να βάζουμε μέσα σε άγκιστρα και να ορίζουμε ακριβώς τι τιμές που παίρνουμε. Το bit παίρνει 0 ή 1. Το boolean για παράδειγμα είναι false true. Το severity level είναι αυτά εδώ. Δηλαδή δείχνουμε απαριθμίσεις μεταβλητών που μπορούμε να δημιουργήσουμε και εμείς στο δικό μας πρόγραμμα. Για παράδειγμα file open να είναι open ok, status error κτλ. Όλα αυτά είναι predefined, βλέπετε. Όλα αυτά είναι predefined τύποι, δηλαδή είναι προδηλωμένοι τύποι στις βιβλιοθήκες της PSDL. Δεν χρειάζεται να τους δηλώσετε εσείς. Free state, καταστάσεις και hate και εξής. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διακόψουμε την θεωρία. Υπενθυμίζω, είδαμε και άλλα θέματα στη PSDL σήμερα και την επόμενη εβδομάδα θα κλείσουμε τη PSDL. Και θα μπούμε στο εργαστήριο σε θέματα VSDL. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα. Αντώνη, πόση ώρα θέλεις? Το διάλειμμα 10 λεπτά είναι ικανοποιητικό για να ετοιμαστεί μέσα στο εργαστήριο. Νομίζω 10 λεπτά είναι το διάλειμμα. Οπότε και 40 συνδέεστε πάλι, αν αποσυνδεθείτε, και συνεχίζουμε στο εργαστήριο.